Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα, μαγκαζίνο. Αρχίσαμε έτσι πολύ χαρούμε την εκπομπή μας γιατί θέλουμε να αναβαίνει η διάθεσή μας σιγά σιγά. Ακριβώς. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Επιβάλλεται και να χαμογελάμε κάθε μέρα. Θα το προσπαθήσουμε και εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ξεκινήσαμε δυνατά. Είμαστε στην κουζίνα μας με την κυρία Μαρίνα Παντελίδου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Σας ρωτάω καλωσμένος αν είστε συγγενείς με τον Παντελίδη. Είστε ή δεν έχετε ανακαλύψει κάτι συγγένεια? Όχι, ακόμα δεν ανακαλύψαμε. Ακόμα. Λοιπόν, κυρία Μαρίνα μας, τι θα μας φτιάξετε σήμερα? Σήμερα έχουμε μπει να φτιάξουμε ωραία σνακ σπιτικά. Υγιεινά, για να δείξουμε πόσο εύκολα μπορούμε να τα φτιάξουμε στο σπίτι μας. Και να δείξουμε φυσικά με τη βοήθεια του Thermomix. Και το Thermomix είναι ένα εργαλείο που έχουμε οικονομία στο σπίτι, ευκολία και υγιεινή διατροφή. Είναι ένα πακέτο σε όλα. Και σήμερα έχουμε επιλέξει να φτιάξουμε μία ζύμη πολλαπλής χρήσης, η οποία μπορείτε να φτιάξετε, λιωτές, αν δείτε, έχουμε ετοιμάσει κάποια έτοιμα. Είναι και νηστίσιμη αυτή η ζύμη, είτε λουκανικόπιτες είτε τυρόπιτες. Θα σας μαρτυρήσουμε κάτι. Έχουμε ήδη δοκιμάσει. Ωραία. Ακόμα εγώ, καλύτερα. Λουκανικόπιτα και εγώ τυρόπιτα. Ήταν πολύ λακταριστά εδώ για να μην δοκιμάσουμε. Όταν έχει κάποιος Thermomix μπορεί να φτιάξει μέσα σε ένα λεπτό αυτή τη νοστιμότατη ζύμη. Και εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να σας δείξουμε πόσο εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε. Επίσης, με την ίδια ευκολία φτιάχνουμε ζύμη για φραντζολάκια, όπως έχετε δει που έχουμε φέρει. Πολύ τραγανιστά φέρει. Ή κάποια άλλα σνακ, ωραιότατα, ριζογκοφρέτες, μπαρς. Και αυτά εδώ το γλυκό, το κρατάω. Εσύ θα πάρεις αυτό και εγώ θα πάρω με τα ψωμάκια. Τα νηστίσιμα. Αυτά. Κυρία Μαρίνα, να πάμε να δούμε τελικά που θα χρειαστούμε και σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα φτιάξουμε. Βεβαίως. Γιατί φαίνονται πολλά. Δεν είναι πολλά, είναι με μία ζύμη, απλά κάνεις πολλές επιλογές. Ωραία. Να δούμε τι θέλουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει. Να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Ζύμη πολλαπλής χρήσης, αυτό που έλεγε τώρα μόλις η κυρία Μαρίνα, θα φτιάξουμε με αυτή τη ζύμη πολλά πράγματα. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 120 γραμμάρια φιστικέλαιο, 500 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής, 2 κουταλάκια baking powder και για τη γέμιση θα χρειαστούμε ένα χαλούμι, μισό κομμάτι φέτα, 2 αυγά, λίγο δυόσμο φρέσκο ή αποξηραμένο. Έχουμε κι άλλα να δούμε που θα χρειαστούμε. Ή αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτή είναι η γέμιση για τις τυρόπιτες. Οι ελιές είναι απλή διαδικασία. Οπότε λίγο κρεμμυδάκι, λίγο κόλιαντρο, λίγο δυόσμο, το φτιάχνεις πάρα πολύ εύκολα. Και λουκανικόπιτες, έτοιμα λουκάνικα. Θέλετε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη ζύμη? Ξεκινάμε σιγά σιγά. Ωραία. Και επειδή με το Thermomix μπορούμε να ζυγίσουμε, θέλουμε 250 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού. Να ξεκινήσουμε με τη σειρά. Ωραία, τα έχετε έτοιμα, αλλά ό,τι βοήθεια θέλετε μας λέτε. Είμαστε βέβαια, εδώ για να βοηθάμε. Βέβαια. Και για να μαθαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε τα γραμμάρια. 250 γραμμάρια, ναι. Και μετράει εκεί πότε θα σταματήσουμε. 250, ωραία. Ακριβώς, σταματάμε εκεί. Ξαναπατούμε τη ζυγαριά. Δηλαδή και είναι βάζουμε ακρίβεια το Thermomix. Κοίταξε, απλώς είναι τέλειο. Η ζυγαριά βοηθά πιο πολύ στη ζαχαροπλαστική. Τώρα η μαγειρική, ξέρετε κι εσείς ότι αυτό σχεδιάζουμε. Ναι. Στη μαγειρική γι' αυτό μου αρέσει περισσότερο, Δημητρά. Γι' αυτό δεν φτιάχνω γλυκά. Ναι, και εμένα μου αρέσει η ζαχαροπλαστική έτσι που θέλω να με. Ωραία. Και 120 γραμμάρια λάδι. Πείτε μου, τι άλλο να βάλουμε. Τώρα θα βάλουμε το αλεύρι. Να το βάλω εγώ. Ελάτε. Βάζετε μέσα. Πείτε μου όμως που θα σταματήσω. Ναι, οπότε. Ναι, βάζετε και θέλουμε. Ωραία, 500 γραμμάρια. Ναι, το λοιπόν τραγούδι αυτό είναι η επιλογή της Δήμητρας σήμερα, γιατί αν μπορούμε να δυναμώσουμε και λιγάκι την ένταση, βάλετε, γιατί σήμερα η Δήμητρα μας έχει ρομαντική διάθεση. Τώρα έχω απορροφηθεί εδώ στο αλεύρι. Δώστε μου χρόνο. Ακόμα μία. Ακόμα δύο τουλάχιστον, έτσι γεμάτες. Είναι 290, 300.
Βάστε ακόμα μία. Κι άλλο. Ναι, ναι. Με τη ζυγαριά πετυχαίνει στην ακρίβεια και αν βάλουμε περισσότερο μπορούμε να αφαιρέσουμε. 450 βάρτε πάνω. Ακόμα λίγο, βάρτε ακόμα λίγο να πάει 500. 500 θέλουμε. Ωραία. Τέλεια. Μείναμε. Και θέλουμε και δύο κουταλάκια. Baking powder. Για να φουσκώσει η ζύμη μας. Μάλιστα. Και να κάνουμε αυτά τα ωραία τα φρατζολάκια. Και ωραία είναι. Τώρα το επόμενο βήμα, απλά θα αναμίξουμε τα υλικά μας. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, στην ταχύτητα 4, θα αναμειχθούν τα υλικά. Και επειδή... Σε 10 δευτερόλεπτα μόνο. Σε 10 δευτερόλεπτα. Όλα αυτά που βάλαμε, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Μας λύνει τα χέρια της Thermomix. Και αυτό είναι ο ήχος ότι τέλειωσε η δουλειά που του έχω βάλει. Και τώρα, ένα λεπτό στην ταχύτητα στάχη. Και λέμε ότι η ταχύτητα στάχη είναι ιδανική για τις ζύμες. Και μας το ζυμώνει όπως θα το ζυμώναμε εμείς με το χέρι. Αλλά θα μας έπαιρνε πιο πολύ χρόνο, κυρία Μάρινα. Ναι, οπωσδήποτε. Και με την ίδια ευκολία μπορούμε να φτιάξουμε ζύμη για πίτσα, τη ζύμη για τις φλαούνες τώρα που κοντεύει ο καιρός. Θα πρέπει να μας δείξετε και τις φλαούνες. Σε μια μελλοντική εκπομπή ίσως. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ζύμωμα στο Thermomix είναι παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και για εμάς που εντάξει, δεν έχουμε και ιδιαίτερη εμπειρία. Να σας πω, το Thermomix δεν είναι μόνο καλό για τις νεαρές νοικοκύρες ή τις άπειρες. Είναι πολύ καλό και για τις έμπειρες για να γλιτώνουν χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα για όλες τις νοικοκύρες. Και είναι πράγμα που το αγοράζετε μία φορά και σας μένει μια ολόκληρη ζωή. Ακριβώς. Έχει πολλές χρήσεις. Δηλαδή και να δεν έχεις εξαρτήματα. Με έναν κάδον για αυτά τα μαχαίρια τα οποία έχει, κάνεις τα πάντα. Αλέθεις, κόβεις. Τώρα θα δείτε μετά που θα λέσουμε το χαλούμι, θα κάνουμε τη γέμιση. Όλα τα κάνεις με ένα εξάρτημα. Και βλέπετε τι ωραία ζύμη έχει γίνει. Αφράτη, κατευθείαν. Ναι, θα την αφαιρέσω εδώ στο. Να σας πω, τη βάζουμε καθόλου στο ψυγείο έτσι να... Όχι, ψυγείο όχι. Όχι, καθόλου. Όχι, αλλά την πάντα οι ζύμες μισή ώρα για να ξεκουραστώ τις θέλω. Άσχετα αν έχει μαγιάνι, baking powder ή κάτι. Δηλαδή τώρα εμείς την βάλαμε εδώ πέρα μέσα στο πιάτο, θα την αφήσουμε μισή ώρα. Θα την αφήσουμε περίπου μισή ώρα. Εμείς έχω φέρει ήδη έτοιμη. Και τώρα, χωρίς να πλύνω τον κάδο μου, θα συνεχίσω να κάνω τη γέμιση για τις τυρόπιτες. Και τώρα θέλω ένα χαλούμι, το οποίο το αλέθω με αυτόν τον τρόπο. Το βάζω στην ταχύτητα 5 και το ρίχνω μέσα. Και αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος για να αλέθουμε και τα τυριά και τις φλαούνες. Και όλα τα χειριά μας. Και βλέπετε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Έτοιμο. Κοίτα πώς έγινε. Κατευθείαν. Πώς έγινε. Και για τρίμα. Βεβαίως. Τώρα θα βάλω μία φέτα. Θα βάλω το δυόσμο μου. Βάζουμε και φέτα μέσα στις μέσα σε αυτή τη συνταγή, ναι. Τη δική μας, ναι. Ό,τι θέλει ο καθένας. Μπορεί να βάλεις αναρί ή μπορείς να βάλεις ό,τι άλλο θέλεις. Σου αρέσει η φέτα, πρέπει να σου αρέσει. Θέλουμε και δύο αυγά. Και εμένα μου αρέσει τη σαλάτα μέσα. Τέλεια, όπου κι αν είναι η φέτα, σπανακόπιτα με φέτα. Όχι. Τα αυγά πάντα έχουμε την ευκαιρία να τα σπάσουμε εδώ. Για να μην λερώνουμε. Εδώ, για να μην λερώσουμε άλλα δοχεία. Πολύ έξυπνο το Thermomix. Και δώστε με ένα λεπτό να αλλάξουμε τα αυγά. Βεβαίως, να ζώσουμε τα άλλα. Πού είναι τα. Εδώ. Τα αυγά είναι πάντα. Βασικά το μόνο που λερώνεται είναι τα γάντια σας, τίποτα άλλο. Και στο τέλος το Thermomix το πλένουμε. Μερικά δευτερόλεπτα τώρα για να αναμειχθούν τα υλικά. Πόσο περίπου? 3-4 δευτερόλεπτα. Και η ζύμη, η γέμιση έχει γίνει. Και με αυτήν τη γέμιση μπορείτε να κάνετε περίπου 3-4 χαλούμωτες. Μικρές, δείτε. Όχι, όχι, τις μεγάλες. Αν δείτε εκεί αυτό το μείγμα που έχουμε φέρει. Αυτό τώρα που θα το ρίξουμε εδώ? Όχι, αυτό βλέπετε τι έχει γίνει. Θα το αφήσω εδώ για να πάρω λίγο εγώ. Να μετακινήσω λίγο. Τι βοήθεια θέλετε, πείτε μας, να μάθουμε. Απλώς μας. Αυτά τα υλικά να τα μετακινήσουμε λίγο. Και αυτή τη ζύμη την πάω από εδώ, αφού δεν θα τη πιάσουμε τώρα. Και έχουμε εδώ αυτή η ζύμη ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Να δοκιμάσουμε. Ελάτε. Α, νόμιζα να φάμε. Απλώς ανοίγουμε
4 πιτούλε στενόμακρε. Κυρία Μαρίνα. Α, θέλουμε να βάλουμε λίγο αλεύρι, λέει ο σκηνοθέτης. Πού ξέρεις όχι, εσύ. Δεν χρειάζεται αλεύρι, απλά επειδή είναι πάνω στην κόλλα. Γιατί δεν ήθελα να το βάλω απευθείας στον πάγκο. Εντάξει, οκ, αφήστε το ένα λεπτό να σας βοηθήσω. Στέλλα, έχεις ξανανοίξει φίλο? Όχι. Αλήθεια. Ναι. Δεν έχω ξανανοίξει. Κοιτάξτε, τώρα εμείς. Εσύ. Παλιά. Όταν ήσουν μικρή, δηλαδή, και έβλεπε. Και έβλεπα στην Παναγία εκεί πέρα που κάνανε η μαμά μου, τη γιαγιά μου. Ναι, εντάξει, και εγώ έχω δει να ανοίγουν φίλοι. Δεν έφυγε. Το βάζουμε μέσα και το τυλίγουμε. Ξέρεις, φαίνονται πολύπλοκο όλα αυτά, αλλά όταν έχει το θέρμομιξ στο σπίτι. Κοιτάξτε, νομίζω... ένα λεπτό ήταν η διαδικασία για τη ζύμη και τώρα βλέπετε πόσο απλά. Εύκολο, ναι. Και καλή πόσο... οργάνωση χρειάζεται, κυρία Μαρίνα. Και ξέρετε τι. Τα υλικά σου. Ακριβώς. Τώρα εμείς τα εξηγούμε κιόλας εδώ πέρα. Η νοικοκυρά που θα ξέρει τον τρόπο στο σπίτι θα τα κάνει κατευθείαν, θα έχει τελειώσει τη μισή ώρα από ό,τι εμείς. Να σας πω, και στο σπίτι κάθε νοικοκυρά έχει τα βασικά υλικά, οπότε φτιάχνει ό,τι θέλει πάρα πολύ εύκολα. Να σας πω, θα το ανοίξω εδώ. Και μπορούμε με την ίδια ευκολία να ανοίξουμε για να γεμίσουμε για ηλιωτές ή για λουκανικόπιτες. Να σας πω, τα λουκάνικα είναι φραμφούκ. Πες το. Δεν ξέρω ακριβώς από πού μου τα φέρα. Δεν θέλω από Γερμανία λουκάνικα. Όχι. Θέλουμε κυπριακά προϊόντα εμείς. Κοίταξε. Μαγειρεύουμε κυπριακά. Ναι, μαγειρεύουμε κυπριακά. Με το Thermomix, υγιεινά, εύκολα βλέπετε. Α, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Πόσο εύκολο. Και τώρα θα κάνουμε τις ελιόπιτες. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι με μία ζύμη μπορείτε να κάνετε 4 μεγάλες ή μπορείτε να τις κόψετε σε μικρά. Ή αν θέλετε μπορείτε να κάνετε 2 ελιωτές, 2 χαλουμωτές και να περιποιηθείτε τους ξένους σας. Κυρία Μαρίνα, εσείς τα κάνετε, τα φτιάχνετε συχνά. Εγώ δεν αγοράζω τίποτα. Ούτε ψωμιά, ούτε αλμύρα, ούτε γλυκά. Πείτε μας πότε προλαβαίνετε, κυρία Μαρίνα. Να σας πω, το Thermomix δεν χρειάζεται να έχεις χρόνο. Έτσι. Είναι μεράκι και είναι και υλικά να έχεις τα υλικά στο σπίτι. Αλλά τώρα που αρχίσαμε όλοι με αυτό το πρόβλημα το οποίο ήρθε στον τόπο μας, να βλέπουμε και λίγο το θέμα οικονομίας. Αν κοστολογήσουμε αυτή τη ζύμη την οποία κάναμε τώρα, τι έχει, μόνο λίγο χυμό πορτοκαλιού που μπορούσαμε να σφίξουμε με τα δικά μας πορτοκάλια, λίγο λάδι και αλεύρι και φτιάχνουμε, βλέπετε τι ποσότητες. Ναι. Για να αγοράσεις τα σνακ, βλέπετε πόσα λεφτά δίνουμε. Έχετε δει. Ναι, και νομίζουμε ότι έτσι θα μας έρθει πιο φθηνά, αλλά τελικά η λύση είναι στο σπίτι μας και στο Thermomix. Η λύση είναι στο σπίτι για θέμα οικονομίας, αλλά και εκτός αυτού ευκολίας και υγιεινής διατροφής. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα που είμαι μάνα να ξέρω να δίνω τα αγνά υλικά στα παιδιά μου. Μπράβο, έτσι πρέπει. Η πρώτη ύλη ότι είναι. Κυρία Μαρίνα μου, τώρα που έτσι έρχονται δύσκολες μέρες στον τόπο μας, πόσα εξοικονομήσετε εκτός από χρόνο και χρήμα. Και εκτός αυτού. Η λύση είναι το να το φτιάχνουμε μόνοι μας ό,τι θέλουμε να μην αγοράζουμε. Ναι, αλλά... ναι, το ένα είναι αυτό. Το άλλο πρέπει να σκεφτούμε λίγο και το κόστος με τον ηλεκτρισμό. Έτσι. Εάν χρησιμοποιώ το ηλεκτρικό μάτι της κουζίνας, το ρεύμα το οποίο σπαταλά είναι πολύ περισσότερο από αυτό που χρησιμοποιεί το Thermomix. Άρα είδες πως τα φέρνει η βόλτα η νοικοκυρά. Μου συμφέρει να φτιάξουμε το Thermomix. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Μαρίνα, τώρα αυτά είναι έτοιμα, θα τα βάλουμε στο φούρνο, σε ποια θερμοκρασία? Σε μέτριο φούρνο περίπου 30 λεπτά 30 και θα είναι έτοιμα. Και τώρα θέλω να και βλέπετε το αποτέλεσμα και μπορούμε, αν θέλουμε, έλα, πάρε να δοκιμάσεις. Μπορείτε να τα χαράξετε λίγο και αν θέλουμε από πάνω, τώρα σε αυτά... Αυτά που είναι η χαλουμωτή που έχω φτιάξει. Βάζουμε γάλα από πάνω. Μπορεί να μπει λίγο γάλα από γιατί πάνω το για να ροδίσει ελαφρώς η ζύμη. Γίνει, να πάρει αυτό το χρώμα. Ναι. Μυστικό είναι αυτό. Βάζουμε τώρα, γάλα από πάνω. Πάνω στις ελιώτες δεν θα βάλω για να μην να φάει κάποιος που νηστεύει. Αφού κυρία Μαρίνα μου βάλαμε μέσα στη ζύμη αυγό. Δεν βάλαμε αυγό στη ζύμη. Τυρόπιτα. Το αυγό ήταν μέσα στο χαλούμι που είχαμε γεμίσει το... Εντάξει. Ωραία, δεν βάλαμε. Είναι νηστίσιμη αυτή η ζύμη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πίτσες, να χρησιμοποιηθεί για ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό στο φούρνο για μισή ώρα σε θερμοκρασία. Μέτριο 180 περίπου. Και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τα φραντζολάκια. Τα φραντζολάκια είναι πάρα πολύ εύκολα να τα φτιάξουμε.
Είναι μια απλή ζύμη με μαγιά με παρόμοιον τρόπο που τη φτιάξουμε σήμερα. Απλά η διαφορά θέλουν να φουσκώσουν πιο πολύ ώρα και μετά όταν τα πλάσουμε θέλουν ακόμα να φουσκώσουν, γιατί η τέχνη είναι να φουσκώσει ακόμα δηλαδή, πιο πολύ. Δηλαδή, κυρία Μαρινέ, για να καταλάβω, παίρναμε αυτή τη ζύμη και όχι την αυτή είναι συγκεκριμένη, είναι λίγο διαφορετική. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε, αυτά. Τελειώσαμε, αλλά ό,τι άλλο θέλετε να πούμε για τα σχετικά σνακ τα οποία... Αυτό πείτε μας λίγο πώς το φτιάχνουμε, αφού δεν θα το δείξουμε και το έχουμε εδώ πέρα, να το δει και ο κόσμος. Αυτό είναι... Πανεύκολο. Ναι, είναι τα Rice Krispies μέσα, ναι. Και μέσα έχει βούτυρο, μπορεί να μπει και φυστικό βούτυρο, λίγο κακάο και δένει το μείγμα, το βάζει σε ένα Pyrex να ομοιογενοποιηθεί και να πήξει και μετά το κόβεις σε όσο σχήματα, ό,τι σχήματα θέλεις εσύ. Αυτό είναι πολύ ωραία λύση, Δήμητρα, και όλα αυτά βεβαίως και τα τυροπιτάκια και τα λουκανικοπιτάκια και τα λιοπιτάκια για πάρτι γενεθλίων, για τα παιδιά και για, και να για τα παιδιά και στο σχολείο, ναι. Για να παίρνουν στο σχολείο, να μην αγοράζουν τα έτοιμα. Και αυτό. Κύριε Χατζιωνά, τι γίνεται με την κάμερα? Λοιπόν, κυρία Μαρίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα δείξαμε εύκολες, γρήγορες, οικονομικές λύσεις που μας λύνουν τα χέρια. Φτιάξαμε πολύ ωραία πράγματα. Λιόπιτες, λουκανικόπιτες. Ψωμί. Ό,τι θέλετε. Τυρόπιτες. Για όλη την οικογένεια, για όλες τις ώρες. Μέσα σε 5 λεπτάκια. 10 λεπτάκια και είμαστε έτοιμοι. Πανεύκολα. Κυρία Μαρίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσασταν εδώ κοντά μας και μας τα εξήγησατε όλα αυτά με πολύ ωραίο τρόπο. Ευχαριστώ. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πού πάμε? Θα πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε κοντά σας για να σας πούμε πού και πότε θα μπορείτε να πάτε να προσκυνήσετε τον Τίμιο Σταυρό αλλά και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Ελένης εδώ στην Κύπρο, σε λίγο.